δράση τους ήταν συγκεκριμένη και σε όλες τις περιπτώσεις τα θύματα ήταν νεαρής ηλικίας. Οι τέσσερις δράστες που χτυπούσαν πεζούς σε συνοικίες του Ηρακλείου, όπως οι Πατέλες, η Αμουδάρα ή και Πέριξ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος. Χρησιμοποιούσαν μαχαίρι για να εκφοβήσουν, έπαιρναν πορτοφόλια, τσάντες και χρήματα και μέσα σε χρόνο μηδέν είχαν εξαφανιστεί. Στη δράση τους τέλος έβαλε η αστυνομία, που παρατηρώντας τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν και τις πληροφορίες από τα τρία θύματά τους τον τελευταίο καιρό, εντόπισαν και συνέλαβαν τρεις από αυτούς, ενώ ένα τέταρτο άτομο περιλαμβάνεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Έχουμε πάρει προθεσμία για την Παρασκευή 12 η ώρα, να απολογηθούμε στην κυρία ανακρίτρια. Η συμμορία, όπως περιγράφεται, αποτελούνταν από τέσσερα άτομα. Έναν 22χρονο Ρουμάνο, έναν 23χρονο Αλβανό, έναν 28χρονο Έλληνα και έναν ανήλικο με καταγωγή από την Αλβανία, αλλά με ελληνική υπηκότητα. Χειροπέδες οι αρχές, εκτός από τα τρία άτομα, πέρασαν και στη μητέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας, λίγες ωστόσο ώρες μετά αφέθηκε ελεύθερη. Αφέθηκε ελεύθερη, ναι, κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας, έχει αφαιθεί ελεύθερη και θα δούμε τώρα ποια θα είναι η ποινική του μεταχείριση την Παρασκευή. Πράγματι προέρχεται από μια πάρα πολύ καλή οικογένεια, έχει υποστηρικτικό περιβάλλον, οι γονείς του είναι δίπλα του, θα είναι δίπλα του, έτσι εφόσον του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία. Σε βάρος των νεαρών ασκήθηκαν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Οι τρεις οδηγήθηκαν σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή. Σύμφωνα με το συνήγορο υπεράσπισης του ανηλίκου, ο νεαρός που έχει κλείσει τα 15 έτη δηλώνει μετανιωμένος για την εμπλοκή του, την οποία αποδίδει σύμφωνα με τον δικηγόρο του στο ότι παρασύρθηκε. Από την πρώτη στιγμή αυτό λέει, ο ίδιος είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μέσα στα κρατήρια αντιλαμβάνεστε τώρα ένα παιδί 15 ετών, έτσι πώς περνάει, το περιβάλλον δεν είναι και ότι καλύτερο αυτό που βιώνει δηλαδή τώρα. Έχει κατανοήσει το λάθος του, έχει κατανοήσει ότι το πώς παρασύρθηκε, το πώς βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση πλέον το έχει αφήσει στο παρελθόν. Στην περίπτωση του ανηλίκου, καθώς έχει συμπληρώσει το 15ο έτος, πέραν των αναμορφωτικών μέτρων που ισχύουν για τους 12 έως 15 ετών, δύναται να επιβληθεί και εγκλεισμός σε κατάστημα κράτησης νέων.